Coach, καλησπέρα. Μια υπερπροσπάθεια της ομάδας σας χωρίς τον Dixon τελευταία στιγμή και εμείς το κατάλαβα όταν μίλησε με τον βοηθό σας στο τετράλεπτο. Ήταν πολύ δύσκολο χωρίς έναν αθλητή που έχει μέσω όρων double-double στο πρωτάθλημα. Σίγουρα η μη συμμετοχή του Ντρέτ σήμερα ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τελικού αποτελέσματος. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα είχαμε χάσει και τον Άσκουα, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο μετά από ένα γλίστριμα που είχε σε ένα αυτοκόλλητο στο παρκέ. Όμως, όπως έχεις πει και εσύ, όντως ήταν μια τεράστια προσπάθεια από τα παιδιά. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί έδειξαν ότι δεν κολλώνουν πουθενά. Όπως και αν εξελεκτούν τα πράγματα, πάντα βγάζουν αντίδραση. Προσπαθήσαμε και εμείς με τη σειρά μας να αλλάξουμε τα σχήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε επί ίσης ώρες τη νίκη. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, ένα μεγάλο μπράβο στα πολύ για την νίκη τους και αυτά. Και είναι κάτι εντυπωσιακό. Τέσσερις ομάδες με ρεκόρ 7-2 στο φετινό πρωτάθλημα. Το περιμέναμε συναρπαστικό. Κάποιοι το περίμεναν παιχνίδι 2 ή 3, το πρωτάθλημα 2 ή 3 ομάδων. Κάτι που δείχνει ότι δεν θα ισχύσει στη συνέχεια, αφού όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Σίγουρα είναι πολύ ωραίο να βλέπεις κάθε εβδομάδα να βγαίνουν αποτελέσματα τα οποία δεν τα περιμένεις. Αυτό δίνει μια ιδιαίτερη πνοή στο πρωτάθλημα. Όπως έχεις πει και εσύ, δεν είναι πρωτάθλημα 2 ή 3 ταχυτήτων, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν όλους. Και ελπίζω μέχρι τέλους να υπάρχει αυτό το suspense στην κορυφή. Χωρίς να σε ευχαριστήσω, καλή επιστροφή στο Παραλίμνη, αλλά και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά για τον coach Παπαδόπουλο.